Θα καλημερίσω τον κύριο Μύρωνα Χιλετζάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Τώρα, κοιτάξτε κύριε Χιλετζάκη, σας πήρα τηλέφωνο από την Παρασκευή, γιατί είπα ότι πρέπει δύο παραπάνω διευκρινήσεις να δώσουμε στον κόσμο, ο οποίος είναι μπερδεμένος σε ένα άλλο θέμα και δεν ξέρει πώς να κινηθεί και στο διαδικαστικό και στο πρακτικό και πώς μπορείτε εσείς από τη δική σας την πλευρά να βοηθήσετε. Εξηγούμε. Διάβαζα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη το ρεπορτάζ του συναδέλφου μου, του Χριστόφορου, του Παπαδάκη. Κίνδυνος να χαθούν οι επιδοτήσεις. Σκληρή γλώσσα για τα προβλήματα του ΟΣΔΕ και τις καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, με συνέντευξη από τον κύριο Αραχοβίτη, ξεσηκωμός και από τα κέντρα υποβολής δηλώσεων. Φόβοι ότι η παράταση του ενός μήνα μετά τις 15 Μαΐου που δίνουν οι Βρυξέλλες για να διορθωθούν πράγματα, για να ολοκληρωθεί η υποβολή των δηλώσεων, για να γίνει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, δεν θα φτάσει από τους ίδιους που προανέφερα. Ανησυχούμε πολύ αν στο τέλος πληρωθούν έγκαιρα και σωστά οι επιδοτήσεις. Πολύ φοβούμαστε, λένε, ότι μέχρι τότε θα έχουν κάνει εκλογές, θα έχουν φύγει και θα μεταφέρουν το πρόβλημα σε εμάς, λέει ο κύριος Αραχοβίτης από τη δική του την πλευρά. Αυτό ήταν ο τίτλος και ο υπέρτιτλος σε αυτά τα οποία διάβαζα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη των προηγούμενων ημερών, μέσα από το ρεπορτάζ του συναδέλφου μου, του Χριστόφορου του Παπαδάκη. Τι ακριβώς συμβαίνει? Δεν έρχεται ο κόσμος στις ενώσεις, δεν πάει στις ενώσεις για να κάνει φέτος δηλώσεις, αλλαγές, ενεργοποίηση δικαιωμάτων κλπ. Τι συμβαίνει? Δεν καλούμε τον κόσμο να έρθει να κάνει ενεργοποίηση. Το μόνο που κάνει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, και θέλω και η παραγωγή να είναι προσεκτική, γιατί και κάποιοι παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι σας παίρνουμε από την Ένωση να μας δώσετε τον εξαψήφιο και εκμεταλλεύονται το όνομα Ένωση. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η κυρία Ρουλγεράκη, δεν μπορεί να βάλει μπροστά με όλα αυτά τα λάθη που έχει επισημάνει στο πληροφοριακό σύστημα του COVID.gr. Φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά. Πείτε μου η διαδικασία πώς πάει, γιατί εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει. Δεν έρχομαι στην Ένωση, μπαίνω από μόνη μου σε κάποια πλατφόρμα? Κάντε μου το λίγο προσωπικό για να το καταλάβω. Ναι, θα σας εξηγήσω. Στις 14 του Απρίλη βγήκε ο Υπουργός, ο κύριος Γιωργαντάς, ανακοίνωσε ότι η νέα διακυβέρνηση, η ψηφιακή διακυβέρνηση, θα φτιάξουμε όλα ηλεκτρονικά και όλα θα είναι μια χαρά, και θα, μέσω της σελίδας του COVID.gr, τη σελίδα, θα μπορεί να μπει ο κάθε παραγωγός να κάνει την ενεργοποίηση και μόνος του. Με την ίδια λογική όμως, κυρία Δουλγεράκη, και εσείς μόνοι σας μπορείτε να πάρετε τους κωδικούς του TaxisNet, να κάνετε τη φορολογική σας δήλωση, αλλά δεν την κάνετε. Και πάτε στο λογιστή για να την κάνετε. Επομένως είναι μονόδρομος οι δηλώσεις να γίνουν μέσα από τα ΚΙΡ. Γιατί τα ΚΙΡ έχουν τη μεγάλη εμπειρία. Εμείς όμως τώρα, σαν φορέας ενεργοποίησης που έχουμε το μεγαλύτερο βάρος σε όλη την ελληνική επικράτεια, κάνουμε πάνω από 20.000 αιτήσεις κάθε χρόνο, διαπιστώνουμε πάρα πολλά προβλήματα στο σύστημα. Φανταστείτε ένα παραπάνω εσείς σαν απλός πολίτης που θα μπείτε μέσα, πώς θα την κάνετε. Και θα σας εξηγήσω τώρα τι θέλω να πω. Ναι. Λοιπόν, είτε online κάνεις την αίτηση, είτε την κάνεις μέσα από εμάς από το ΚΙΡ, δεν μπορείς να δεις, δεν γίνονται διασταυρωτικοί ελέγχοι. Δηλαδή, μπαίνετε σήμερα, πατάτε τον ΑΤΑΚ σε ένα αγροτεμάχιο που έχετε λάθος, και βάζετε ένα άλλο ψηφίο. Σας το παίρνει το λάθος, τελειώνετε τη διαδικασία, σας λέει πολύ καλά την κάνατε. Έρχεται το μήνας Οκτώβριος και δεν πληρώνεστε. Έρχεται το μήνας Δεκέμβριος και δεν πληρώνεστε. Και μετά θα σας στείλει ένα email, μετά που θα κάνει τους διασταυρωτικούς ελέγχους ο ΠΚΠ, και θα σας πει: κυρία Δουλγεράκη, μου βάλατε λάθος το ΑΤΑΚ, ο ΕΛΓΑ σας υπολογίστηκε λάθος, οι χάρτες σας δεν έγινε ο σωστός εντοπισμός σωστά, και θα σας βγάλει μια
ρία λαθών που δεν θα μπορείτε να τα διορθώσετε εκείνη τη στιγμή και θα μπείτε σε άλλη διαδικασία και το σημαντικότερο είναι ότι δεν θα έχετε πληρωθεί. Λοιπόν, μένουμε, κάνουμε τη δήλωση και δεν βρίσκομαι παλιά δικαιολογητικά. Είναι τα παλιά δικαιολογητικά. Μέχρι τώρα μας δίνατε τον εξαψήφιο κωδικό. Ναι, έχω ένα ιστορικό θέλετε να πείτε. Μπράβο. Μας δίνατε τον εξαψήφιο κωδικό το δικό σας. Τον βάζαμε στο δικό μας σύστημα, το πληροφοριακό που ήταν συνδεμένο με το Υπουργείο και βλέπαμε ότι αυτός ο κωδικός ανήκει στην κυρία Δουλτζεράκη, την Αγγέλα. Βλέπαμε την ταυτότητά της. Βλέπαμε το βιβλιάριο της τράπεζας που μας είχε δηλώσει. Βλέπαμε το ε9. Σας λέω τώρα τα πιο απλά. Ναι, γιατί ναι. Έχουμε πρόβλημα σε 120 σημεία στο νέο σύστημα. Σας λέω τα πιο απλά για να καταλάβουν για ακρόαση. Τι λέτε. Σήμερα όλα αυτά δεν φαίνονται. Πρέπει να ξαναμπούνε. Δηλαδή θα πρέπει να ξανασκανάρουμε, να ξαναεπισυνάψουμε μία σωρία εγγράφων του κάθε παραγωγού. Και να πεις εντάξει ρε αδερφέ, την ταυτότητά μου, ας τη φέρω, μα δεν είναι ταυτότητα. Μιλάμε για χιλιάδες έγγραφα, μεταβιβάσεις, απόδοση κληρονομιάς, ε9, ενοικιαστήρια, εντοπισμοί σε άλλα μέρη της Ελλάδος, εντοπισμοί εδώ. Πάμε τώρα την αίτηση του 2022. Πέρυσι η Αγγέλα Ιδουλγεράκη αγόρασε ένα χωράφι που ήταν δίπλα στο δικό της. Έκτασε 2 στρέμματα. Έκανε το συμβόλαιό της κανονικά. Ναι. Είδαμε το συμβόλαιό της. Κάναμε τη μεταβίβαση. Περάστηκε η μεταβίβαση κανονικά. Πληρώθηκε το μήνα Δεκέμβριο κανονικά για το 2021. Και μπαίνουμε στο σύστημα φέτος και δεν βλέπουμε τίποτα από τα αξιόγραφα αυτά του 2021 προς το 2022. Δηλαδή δεν βλέπουμε τη μεταβίβαση. Δεν βλέπουμε τη νέα καταχώρηση. Πώς γίνεται του αυτό. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά, όλο αυτό το λογισμικό σύστημα μας έχει βάλει σε ένα πολύ μεγάλο ταραχτά που λέμε στην Κρήτη. Οι δηλώσεις που οριστικοποιούνται με μία επισφάλεια πάνω από το 40%, για να μην τρομοκρατήσω τον κόσμο, εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι μετά από την τελευταία ανακοίνωση, γιατί την πρώτη ανακοίνωση την έκανε 14 Απρίλιο και λέει μια χαρά είμαστε. Σήμερα που μιλούμε έχει ο Μάης 9 και δεν είμαστε ακόμα μια χαρά και το βλέπουν και οι ίδιοι. Και αυτά που λέμε εμείς δεν βγαίνει να τα διαψεύσει κανείς. Λοιπόν, στις 3 του Μάη ξαναβγαίνει και λέει προχωράμε. Εμείς με την πρώτη ματιά που είδαμε στο προχωράμε, το 40% της βάσης, του συστήματος δηλαδή, έχει πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε την ευθύνη και να ενεργοποιήσουμε χιλιάδες παραγωγούς και αυτοί οι χιλιάδες παραγωγοί τα 2 Οκτώβρη και ο Δεκέμβρης και να είναι απλήρωτοι. Ή δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή σαν αγροτοσυνδικαλιστής, αφήνουμε την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου απ' έξω, να με ρωτήσει ένα και να μου πει να μπορώ να την κάνω online. Όχι, να μην πεις να την κάνεις online. Δεν μπορώ να σου δώσω τη διασφάλιση. Όταν εγώ έχω αυτή τη στιγμή στελέχη δικά μου, τεχνοκράτες, που τους παίρνω και πάμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και κάνουμε παρουσίαση και τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματικά μένουν με ανοιχτό το στόμα με την τεχνογνωσία που έχουν οι άνθρωποι δικοί μου, η ομάδα η δική μου. Και η ομάδα η δική μου λέει, εγώ τη δήλωση της μάνας μου και του πατέρα μου δεν την κάνω, ούτε τη δικιά μου. Γιατί το σύστημα βάζει από παντού και δεν θα πληρωθώ. Ναι, τι σημαίνει δεν κάνω όμως τη δήλωσή μου από την άλλη ή την κάνω με επισφάλεια επίσης τη δήλωσή κυρία μου. Κυρία Δουλγεράκη, έχει ανοίξει ηλεκτρονικά το σύστημα. Και για μας και για τους απλούς πολίτες. Εμείς διαπιστώνουμε σοβαρά προβλήματα στο σύστημα. Ναι, άλλο θέλω να πω. Ένα παραπάνω, ο πολίτης πώς θα την κάνει. Όχι, άλλο ήθελα να πω. Γι' αυτό λοιπόν και αυτός ο κίνδυνος να μην δοθούν επιδοτήσεις, αυτό καταλαβαίνω, εκεί πάμε στην κατάληξη, ή να πάνε αλλού οι επιδοτήσεις αυτές, τι φοβάστε πολύ περισσότερο. Εμείς φοβόμαστε καταρχήν τις καταληκτικές ημερομηνίες. Γιατί δεν μπορεί να έρθει το οργανισμός ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε 3 και λίγο και να κουνάει το δάχτυλο και το ίδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να κουνάει το δάχτυλο σε χιλιάδες παραγωγούς. Και γιατί το λέω αυτό,
Γιατί σήμερα που μιλάμε στην Κρήτη υπάρχουν πάνω από 20.000 παραγωγοί απλήρωτοι ή μερικώς πληρωμένοι με σωρία λαθών που δεν έχουν διορθωθεί ακόμα για το έτος 2021. Έχουν γίνει σωρία ελέγχων γιατί για μία μέρα βάσει καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσε σε ένα αγροτεμάχιο μετά από τις 31 του Μάη που λέει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός. Μα ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός λέει ότι 15 του Μάη καταληκτική ημερομηνία ενεργοποιήσεων και έχει 9 ο Μάης και δεν έχει ανοίξει ακόμα. Και όταν έρθει να ελέγξω με τον παραγωγό του, κουνάμε το δάχτυλο, ο παραγωγός θα μη σηκουνήσει τώρα και αυτό το δικό του δάχτυλο. Σαν ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σαν οργανισμός που λέει το ΠΚΠ. Αυτά τα λάθη, κυρία Δουλγεράκη, αυτός ο χειρισμός μας έχει βγάλει σε μια αγανάκτηση μέχρι σήμερα. Ωραία. Να σας πω κάτι. Εσείς δεν μπορείτε να μου πείτε, να με προσκαλέσετε στην Ένωση από τη μία. Από την άλλη, δεν μπορείτε να μου πείτε από τη στιγμή που αναγνωρίζετε τόση μεγάλη επισφάλεια. Καταθέστε ηλεκτρονικά την αίτησή σας. Πρέπει να κάνετε την ενεργοποίηση, τέλος πάντων, για να το πω διαφορετικά. Εγώ τι να κάνω. Αποφασίζω από μόνος μου και ρισκάρω και στις δύο περιπτώσεις. Περιμένετε εμάς. Όπως μας εμπιστεύεστε όλα τα χρόνια και σας κάνουμε μια ασφαλής ενεργοποίηση και παίρνετε τα χρήματα, να περιμένετε εμάς να σας δώσουμε το πράσινο φως. Εμείς ήδη μαζεύουμε τον περιβόητο εξαψήφιο κωδικό. Έχουμε εργαζόμενους που τους πληρώνουμε τώρα και μήνες για το ΟΣΔΕ και το ΟΣΔΕ δεν ανοίγει. Μαζεύουμε τον εξαψήφιο κωδικό. Θα στείλουμε και μηνύματα στα κινητά των παραγωγών μέσα στη μέρα σήμερα για να μας προσκομίσουν τον εξαψήφιο κωδικό. Και είμαστε σε καθημερινές τηλεδιασκέψεις και σε διαβουλεύσεις και με τους υπερεργολάβους που παίρνουν το έργο, αλλά και με το ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για να βρεθεί μια λύση σε αυτή την ομοιρία που έχει γίνει φέτος, που δεν έχει μεταγίνει άλλη χρονιά. Ωραία. Το κρατάω αυτό λοιπόν εγώ σαν πληροφόρηση, το κρατάω ως μήνυμα από εσάς και από την Ένωση Ηρακλείου. Ούτως ή άλλως αντιπρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου είσαστε. Περιμένετε από εμάς να σας ανάψουμε το πράσινο φως για το πώς θα κινηθείτε. Όπως μας είπατε πριν από λίγο, φαντάζομαι ότι δεσμεύεστε κιόλας, μιας που σας ακούει ο κόσμος, ότι θα επικοινωνήσετε μαζί μας, κύριε Χιλετζάκη, και θα πείτε είμαστε έτοιμοι, δεν είμαστε έτοιμοι να ενημερώσουμε τον κόσμο που μας ακούει αυτή την ώρα για το πώς μπορεί να πράξει από εδώ και κάτω προκειμένου να μην βρεθεί χαμένος. Αυτό αντιλαμβάνομαι, ναι. Ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη, και είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα που έφερα, ήταν το Ιστερνό. Έχουμε υπαλλήλους στην Ένωση που δουλεύουν 25 με τεχνογνωσία, χρόνια, αλλά δυστυχώς. Και δεν κάνουν την ενεργοποίηση τη δικιά τους, τη οικογένειά τους. Δεν την κάνουν γιατί βλέπουμε πάρα πολλά κενά και με τη μεγάλη εμπειρία που έχουμε, αυτές οι δηλώσεις δεν θα πληρώσουν. Ωραία. Είπατε ούτως ή άλλως ότι υπάρχουν 120 κοντά σημεία, ήταν τρόπος του λέγει. Να φέρω άλλο ένα παράδειγμα στα σημεία που είπατε τώρα. Ναι. Να καταλάβουν οι ακροατές. Ενεργοποιεί ο Χιλετζάκης ο Μύρος. Ναι. Στη Βιάνο σε ένα λιόφυτο που έχω. Και έχω γείτονά μου την κυρία Δουλγεράκη, την Αγγέλα. Ναι. Μπαίνω και κάνω την αίτησή μου online, είτε στην Ένωση, που δεν έχει καμιά διαφορά προς το παρόν. Μπαίνω, κάνω την αίτησή μου κανονικά και διπλοδηλώνω ένα μέρος από το χωράφι σας. Ούτε εσείς το βλέπετε, ούτε εγώ το βλέπω. Έρχεται η ώρα της πληρωμής. Δεν πληρώνεστε ούτε εσείς ούτε εγώ, γιατί έγινε ένας λαθασμένος εντοπισμός από εμένα, όχι από το σύστημα, από εμένα. Και διπλοδήλωσα ένα μέρος του δικού σας χωράφιου, ένα στρέμμα 500 μέτρα. Δεν πληρωνούμαστε και δύο. Αυτή η διόρθωση πέρυσης λεγότανε πρόδειλα σφάλματα. Mm-hmm. Δηλαδή τι γινότανε, κυρία Δουλγεράκη. Όταν έκλεινε επίσημα το σύστημα, δηλαδή μετά τις 15 του Μάη ή μετά τις 15 του Ιούνιου, αναλόγως την παράταση που παίρναμε, αρχίζανε και μας έβγαζε το σύστημα, μας έκανε μία διασταύρωση αγροτοτεμαχίων πάνω στους χάρτες αυτόματα. Oh. Τα έκανε μόνο του το πληροφοριακό σύστημα. Yeah. Και αυτά λεγότανε πρόδειλα σφάλματα. Καλούσα εγώ την κυρία Δουλγεράκη και της έλεγα, κυρία Δουλγεράκη, κύριος Χιλετζάκης, έχει δηλώσει ένα μέρος στο δικό σας χωράφι που εγώ βλέπω ότι το δηλώνατε επί σειρά ετών εσείς. Επικοινωνήστε τα δύο μέρη. Η κυρία Δουλγεράκη έπαιρνε το Χιλετζάκη τηλέφωνο,
και του έλεγε έκανε λάθος εντοπισμό, δήλωσε σε ένα μέρος του χωράφιου που είχε ολόκληρο το χωράφι. Γιατί έκανε λάθος επιλογή στο χάρτη. Τότε σερκόταν εις τα δύο μέρη, συμφωνούσανε, τους βγάζαμε το αγροτεμάχιο, έβρισκε και ο Χιλετζάκη το δικό του αγροτεμάχιο που πραγματικά ο άνθρωπος το κατήχε και πληρωνούνταν οι κυρία άνθρωποι κανονικά. Φέτος με αυτό το σύστημα δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχουν τα πρόδειλα σφάλματα, δεν μπορούμε να δούμε μία διπλοδήλωση που πιστέψτε με, είναι ένα συνήθεια. Μα συγγνώμη τώρα κύριε Χιλιτζάκη, αν ό,τι δηλώσεις είσαι αυτή τη φορά με όλα τα λάθη που γίνονται και δεν υπάρχουν πρόδειλα ασφάλματα, εδώ θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος και από την άλλη ανατρέπεται όπως είπατε κι εσείς όλη η βάση δεδομένων που υπάρχουν και φέρνει τούμπα ό,τι προγραμματισμό είχαμε μέχρι σήμερα. Καταρχήν, ακούστε τώρα το τραγικό που το διαπιστώνουμε, μου ήρθε ένα-ένα στο μυαλό για να σας τα πω. Λοιπόν, εμείς πέρυσι ερχόμαστε εσείς και μας φέρνατε ένα αγροτεμάχιο. Για μετακινηθείτε λίγο γιατί πάλι δεν ακούω. Με ακούτε? Ναι, ναι. Ακούστε τώρα άλλο πρόσδειλο σφάλμα για να καταλάβετε τι θέλουν να καταλάβουν οι ακροατές περισσότερα. Λοιπόν, ερχόταν πέρυσι ένας ακροατής, ερχόταν, έκανε την ενεργοποίησή του, μας έφερνε ένα ε9, περνούσαμε όλα τα δεδομένα μέσα και γινότανε ένας διασταυρωτικός έλεγχος του ε9 από την ΑΕΔΕ και μας λέγανε ναι, αυτό είναι δηλωμένο στο τάδε ε9 και είναι τόση έκταση και είναι στην τάδε περιοχή, στην τάδε κοινότητα. Σήμερα ο διασταυρωτικός έλεγχος ανάμεσα στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Υπουργείου δηλαδή, και τη ΑΕΔΕ δεν υπάρχει. Δεν μου το βγάζει. Πέρυσι, όταν έβαζα ένα λαθασμένο ΑΤΑΚ, μου έλεγε, κύριε, δεν συμβαδίζει το ΑΤΑΚ με τη δήλωση τη ΑΕΔΕ. Δηλαδή, κυρία Δουλγεράκη, στο ε9 έχετε δηλώσει το τεμάχιό σα 7 στρέμματα και στο χάρτη, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το βάλατε 8. Έχουμε ένα στρέμμα διαφορά, υπάρχει πρόβλημα. Και μας έβγαζε ότι δεν μας το παίρνει. Τότε θα έπρεπε ή να διορθώσετε το χάρτη, έχετε κάνει κάποιο λάθος και να διορθώσετε το χάρτη, ή να πάτε στο λογιστή σας και να κάνετε μια τροποποίηση στο ε9 και να βάλετε τα στρέμματα τα σωστά που δεν είχατε βάλει. Φέτος αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή το βάζεις, το παίρνει κανονικά, δεν σου λέει αν είναι σωστό ή λάθος. Και έρθει η ώρα της πληρωμής και δεν πληρώνεσαι, και δεν πληρώνεσαι, και μετά σου λέει, α, η έκτασή σου είχε, παράδειγμα, 1100 μέτρα διαφορά. Όλο αυτό τώρα είναι που μας δημιουργεί τους μεγάλους προβληματισμούς. Επειδή ξέρεις ότι είμαι πάντα πολύ επιφυλακτική, κύριε Χιλετζάκη, και σου απευθύνομαι στον ενικό, σου ζητάω συγγνώμη, αλλά έχουμε κάνει τόσες κουβέντες πια μεταξύ μας και στον αέρα του 984 και εκτός αέρα, ναι, ναι, με τις ερωτήσεις που έχω. Ζητάω συγγνώμη, αλλά μου βγαίνει έτσι. Όλο αυτό το πράγμα υποδηλώνει κάτι άλλο? Πάμε σε εκείνη τη λογική που λέει ότι κοίτα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ετεροεπαγγελματίες, αντίο από αυτή την κατάσταση και κάτω από 250, ξέρετε, αντίο και αυτή. Τι είναι αυτή η ιστορία? Ξέρετε τι μου θυμίζει όλο αυτό? Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σκρέκα, που κατέβηκε κάτω, που έδωσε, διαβιβάσεις σε εμάς, στους δημάρχους, στους τοπικούς βουλευτές μέσα στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, ότι κύριοι, μην αγώνεστε με τους δασικούς χάρτες, θα αναρτηθούν νέα υπόβαθρα και όλα θα φτιάξουν. 15 του Μάη πάλι τελειώνει η καταληκτική ημερομηνία με τους δασικούς χάρτες. Όλες οι χορτολιβαδικές εκτάσεις της Κρήτης φαίνονται ακόμα δασικές. Όταν το δασαρχείο δεν έχει πάρει ακόμα το κατάλληλο προσωπικό για να κάνει τις αποσφαλματώσεις, πάω εγώ να καλλιεργήσω μία δικιά μου έκταση και να σας ζήσω μου, κύριε, μα είναι δασική στο χάρτη. Και του λέω, κύριε, ήταν χωράφι και το έχω αφήσει και έχει ρυθέψει.
Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, κυρία Κουζεράκη. Άρα το μυαλό σας πάει στη σκοπιμότητα, κύριε Χιλετζάκη, κοντολογείς. Ανοίγει το Ταμείο Ανάκαμψης για τη νέα αναμπέλωση. Προσπαθούμε να βάλουμε νέες καλλιέργειες και νέα δεδομένα. Και έχουμε ένα βασικό χάρτη που δεν έχει αναβαθμιστεί ακόμα, που δεν έχει διορθωθεί. Και ας ήρθε ο ίδιος ο υπουργός εδώ και μας λένε είναι βασικά όλα. Φέρε μου τους τίτλους ιδιοκτησίας σου πριν το 45 και τα λοιπά. Δηλαδή ζούμε σε ένα κράτος παραλόγου, κύριοι. Αλλά αλλάζουν τις γεωγραφικές καλλιέργειες, τις γεωγραφικές περιοχές, περιφερειακές ενότητες. Γι' αυτό μου μιλάτε, κύριε Χιλετζάκη. Σας μιλάω ότι αυτή τη στιγμή όλα τα χαρτογραφικά υπόβαθρα, είτε λέγεται Δασαρσίο, είτε λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε λέγεται ΔΑΟΚ, είτε λέγεται Χτιματολόγιο, είτε λέγεται Ε9, δεν παντρεύονται μεταξύ τους. Η Ελλάδα μας δεν μπορεί να φτιάξει αυτό το έρμο, το περιουσιολόγιο της σωστά. Και εφόσον δεν το φτιάξει σωστά και δεν έχει τα κατάλληλα δεδομένα σε κάθε υπηρεσία, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ωραία. Άρα λοιπόν είμαστε όλοι μας στον αέρα. Εγώ το κρατάω εκεί και το αφήνω εκεί και επαναλαμβάνω αυτό που είπατε πριν από λίγο, κύριε Χιλετζάκη, ότι πρέπει να περιμένουμε το σήμα από εσάς για να προχωρήσουμε και με τον τρόπο που θα μας πείτε σε ό,τι έχει να κάνει με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, ακόμα και αν να τρέχουν πραγματικά σαν τρελές οι προθεσμίες. Ναι. Ακριβώς, κυρία Μπουτσάκη. Εμείς σαν Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου δεν μπορούμε να πάρουμε την ευθύνη αν εμείς οι ίδιοι δεν κάνουμε τις πρόβες, τα παραδείγματά μας, για να δούμε πώς τρέχει. Ωραία. Έχουμε τεράστια εμπειρία στο κομμάτι των επιδοτήσεων. Τη δουλεύει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου πρώτη από όλους όλα τα χρόνια. Και όλοι αυτοί που κάνουν τώρα ενεργοποιήσεις που αφορά ιδιωτικά γραφεία κτλ. Όλοι αυτοί είναι υπαλλήλοι της Ένωσης Ηρακλείου, πρώην υπαλλήλοι. Ούτως ή άλλως γνωρίζουμε ποια είναι, γνωρίζουμε ότι έχετε τη βάση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει η βάση. Οι ενώσεις ήταν εκείνες οι οποίες ζητούσαν να κάνουν τις διορθώσεις ακόμα και στους δασικούς χάρτες. Εμείς δεν ξεχνάμε, επειδή έχετε το υπόβαθρο. Θα είμαστε λοιπόν σε συνεχή επικοινωνία και εγώ με σας και εσείς με μένανε, έτσι ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος και να πάρει το πράσινο φως από εσάς για το πώς θα κινηθεί, μόλις εσείς είσαστε σίγουροι στην Ένωση Ηρακλείου για το πώς θα πρέπει να κινηθούν τα πράγματα με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Κύριε Χιλετζάκη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα, ευχαριστώ.